Έχουμε τον πρόεδρο της Ανώδης. Πρόεδρε, μεγάλη μέρα σήμερα. Το βλέπω και στα μάτια σας. Καταλαβαίνω τη συγκίνηση. Πείτε μας έτσι τα συναισθήματά σας. Μεγάλη χαρά, πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Η ομάδα αυτή έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Καταφέραμε και κερδίσαμε την άνοδο πέρσι. Παλέψαμε φέτος. Σηκώσαμε το πρώτο τρόπαιο. Είναι κάτι το οποίο περιμέναν όλα τα παιδιά, το περιμέναμε και εμείς. Με πολύ χαρά να σηκώσουμε το πρώτο μας τρόπαιο. Και αναμένουμε και για το πρωτάθλημα τώρα. Βέβαια υπάρχει ακόμα ο κορονοϊός, ο οποίος μας δημιουργεί ορισμένες δυσκολίες στις διεξαγωγή του αγώνα και με τους φιλάφλους. Όμως είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ελπίζουμε ότι θα μπορούμε να παίξουμε και τους τελικούς του πρωταθλήματος και ελπίζω να επιστρέψει και ο κόσμος κοντά στα γήπεδα. Είναι κάτι που σχολιάσαμε κατά τη διάρκεια της μεταδοσής μας, ότι εάν σήμερα ήταν ανοιχτά τα γήπεδα, δεν υπήρχε τόσο κορονοϊός, θα ήταν γεμάτο το γήπεδο. Ο κόσμος έχει αγαπήσει όχι μόνο την προσπάθεια της ανόρθωσης, αλλά και το μπάσκετ γενικότερα, και αυτό μου δίνει μια πολύ μεγάλη χαρά. Μας είπε και ο coach νωρίτερα και ο Γρηγόρης ο Παντούρης, ο αρχηγός της ομάδας, ότι οι πανηγυρισμοί θα κρατήσουν σήμερα από αύριο δουλειά για τον επόμενο στόχο, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος. Οπωσδήποτε. Το κάθε τρόπαιο είναι σημαντικό. Πρέπει να το χαρούν σήμερα τα παιδιά. Αλλά από αύριο πάλι δουλειά, πάλι στο γήπεδο και αναμένουμε και το πρωτάθλημα. Και δυστυχώς με τα μέτρα που έχουν πάρθει δεν θα έχετε και την ευκαιρία να το γιορτάσετε παραπάνω σήμερα. Τι να κάνουμε, εντάξει, ήταν κάτι το οποίο και στο γυναικείο είχαμε τα ίδια. Η χαρά όμως είναι μεγάλη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και ξανά συγχαρητήρια. Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.